αυτή η στιγμή. Ήρθε. Και είναι καλός παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Καλός αθλητής. Καλός αθλητής. Αλλά... καλός μπαμπάς. Πολύ γλυκός μπαμπάς. Και φοβερός ηθοποιός. Φοβερός. Πάμε. Πες το εσύ. Κώστα Σόμερ έρχεται. Έλα. Τι κάνετε. Κατάφερες να έρθεις. Τα κατάφερα. Με βάρκα ή με αυτοκίνητο. Κάτι ενδιάμεσο. Τώρα μου. Πού είσαι, καλά είσαι. Έχουμε παίξει μπάλα μαζί, είναι θηρίο. Και εσύ είσαι πολύ καλός. Θηρίο. Πολύ καλός. Έλα στην παρέα. Κάθαμε στην παρέα σας. Τι κάνετε. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που σας βρίσκω. Εσύ όσο πας και μικρό, το μαλλί σου πάνε τέλειο, έτσι. Καλύτερο έτσι, να μην ξαναφήσω μουσια, εσένα, εσύ έχεις τα μουσια. Λίγο μου λέει Φελίσια, άστα μου λέει. Μου λέει Φελίσια, επειδή είσαι πολύ γλυκούλης, πάτε λίγο να αγριεύεις. Θέλω να πω το κάτι. Για μπάλα έλεγες, θέλω να πω ότι παίζαμε μαζί στην ίδια ομάδα, γερμανική σχολή, Deutsche Schule. Εντάξει, και πηγαίναμε και θυμάμαι, ήμουν πιο μικρός, 18-19. Και με την παρέα μου και σκάει ξαφνικά Κώστα Σόμερ με τα δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα. Είχαν πάθει πλάκα όλοι μας και καλός. Τα κορίτσια που ήταν εκεί παρέα. Είχαν πάθει πλάκα. Πολύ καλός, παιδιά. Επικές στιγμές. Μπαλάρα όμως. Τρομερός. Όλα τα ωραία τα καλά, αλλά για μένα πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι μπαμπάς. Όταν είσαι μπαμπάς, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, Κώστα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια. Ειδικά νομίζω για μένα δηλαδή που τα έκανα λίγο μεγάλο στα παιδάκια μου. Και είσαι γεμάτος από εμπειρίες, ας πούμε, και πλέον έχεις μόνο αυτό, δηλαδή να περνάς χρόνο όσο μπορείς με τα παιδάκια σου, να τα βλέπεις να γελάνε, να τους προσφέρεις πράγματα, είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Και Κώστα, μπράβο, μπράβο, γιατί παιδιά, εγώ περπατάγαμε στη Λιφάδα με φίλους. Ήταν ο Κώστας Σόμερ, δα, και λέγανε τα κορίτσια, ο Κώστας Σόμερ, ο Σόμερ, πάμε, ο Σόμερ, γινόταν πανικός. Και μπράβο που κατάφερες, παρόλα αυτά που οι γυναίκες που σε είχαν επικυκλώσει, να βρεις αυτή που θες, να κάνεις οικογένειά σου, να είσαι σωστός, να είσαι, δηλαδή βλέπω τι αγάπη δίνεις στα παιδιά. Οπότε αυτό μένα με συγκινεί γιατί έτσι μιλούμε το παιδί μου. Και αυτό πήγα να σου πω, επειδή εσύ το καταλαβαίνεις αυτό και το νιώθεις, νομίζω καταλαβαίνεις κιόλας ότι για μας που είμαστε σε αυτό το χώρο, πόσο σημαντικό είναι να βρεις έναν άνθρωπο να φτιάξει ένα καλό κάστρο, να έχεις πίσω μια καλή έδρα. Μια γερή βάση. Δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα με τον ερχομό των παιδιών, η ζωή μας αλλάζει. Πόσο έχει πολύ αλλάξει η δική σου η ζωή. Καταρχήν δεν φτάνει το 24ωρο. Δεν φτάνει το 24ωρο. Πολλές υποχρεώσεις, πολλά δρομολόγια. Έχεις ευθύνες καταρχήν. Δηλαδή πιο παλιά, άμα είσαι μόνος σου, εντάξει, όλα καλά. Και επειδή εμάς οι δουλειές μας, όπως ξέρετε και εσείς όλοι, δεν είναι δουλειές οι οποίες κάθε μήνα ξέρεις ότι αυτά είναι τα δεδομένα και κάθε χρόνο είναι έτσι, έχεις ένα άγχος να ξέρεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες της οικογένειάς, στο σπιτιού σου. Αλλά νομίζω ότι δόξα τω Θεώ έχουμε την τύχη και μέχρι τώρα τουλάχιστον όλα καλά. Όλα καλά, καλά και πάντα καλά. Έτσι να σε καταφέρνεις. Κώστα, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Σε είχα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, σαν κάτι σαν αυτό που περιγράφει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, αυτό εγώ το ζήσα, παιδιά, το ζήσα. Για Zen Premier, σε είχα στο μυαλό μου για ορκισμένο Εργένη. Έτσι αισθανόμουνα, δεν μου το έχεις πει ποτέ, έτσι αισθανόμουνα. Να ξέρεις, δεν ήμουνα ποτέ. Δεν ήμουνα πάντα, μ' άρεσε πάρα πολύ η οικογένεια, απλά θεωρώ πολύ σημαντικό ο ίδιος να είσαι έτοιμος να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό που λέγαμε τώρα, στις ανάγκες που έχει ένα σπίτι και μια οικογένεια. Γιατί εγώ τουλάχιστον, όταν ήμουν λίγο πιο νέος, νομίζω ότι στο μήνα πάνω θα με ψάχνανε. Φαντάζομαι φταίει και η σύζυγος, έτσι, η Βαλεντίνη, ναι, που είναι μια κούκλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Το ότι είναι κούκλα. Βρήκες πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι σημαντικό να βλέπεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που να σου αρέσει και να τον θαυμάζεις. Αλλά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό να βρεις έναν άνθρωπο, μπράβο, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, να μπορεί να ανταπεξέλθει μαζί σου σε αυτές τις ανάγκες, να σε στηρίζει, να τις στηρίζεις. Και να φτιάξετε αυτό το που ξαναείπα και πριν λίγο που μου αρέσει αυτή η λέξη, το καστράκι σου, το κάστρο σου, την έδρα σου. Πόσο μάλλον μετά τον ερχομό των δύο παιδιών. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τα δύο παιδιά. Έχει κάποιους δύο παιδιά από εσάς, όχι. Όχι, ένα. Εμείς έχουμε και οι τρεις αγοράκια. Ναι. Ο Θήμος θα κάνει δύο. Το δύο, να ξέρεις, το ένα με το δύο δεν είναι ένα συν ένα. Όχι, διαφορά. Είναι ένα συν πέντε. Είναι ένα επί 58, θα σου πω εγώ, αλλά εντάξει. Έχει διαφορά μεγάλη. Έχει διαφορά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί απλά να το θυμάμαι έτσι, περίμενε. Ότι κάποια στιγμή σου είχε γίνει η πρόταση για να κάνεις πρωινό. Και έμεινε έγκυος η Βαλεντίνη, θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Ήτανε να κάνουμε κάτι μαζί. Πού, σε ποιο, μαζί με τη Βαλεντίνη. Ναι, ναι. Α, τι λες. Ναι, ναι. Και καπάκι έμεινε έγκυος, καπάκι. Δηλαδή πάνω στις συζητήσεις το ανακαλύψαμε. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, ψηλοπέθανε. Μα στις συζητήσεις σου ήρθε και σένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άσε εκεί να κάνετε. Και εννοείται δεν το μετανιώσαμε. Όλα για καλό γίνονται. Όλα για καλό. Δεν το συζητάμε. Νομίζω για μένα τουλάχιστον και νομίζω για όλους εσάς που έχετε παιδάκια,
πρώτα είναι τα παιδιά, πρώτα είναι η οικογένεια, πρώτα είναι το σπίτι σου και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι ο μεγάλος αγώνας. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητώ. Δεν το πολύ συζητώ. Και οι προτεραιότητες σου αλλάζουν. Ναι, ναι. Έκτοτε δεν σας έχει γίνει πρόταση, συγγνώμη. Α, ναι, όχι, όχι, αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Δεν σας έχει γίνει έκτοτε πρόταση. Υπάρχουν συζητήσεις, οι οποίες τώρα επειδή έχουμε και ένα μαγαζί και τρέχουμε. Δηλαδή, η Βαλεντίνη πραγματικά είναι ασύλληπτο. Χθες το βράδυ, θα σου πω ένα παράδειγμα, που ήταν όλη μέρα στο μαγαζί, γύρισε από το μαγαζί. Κάποια στιγμή έχει καταφέρει κοιμήσει τα παιδιά και έχει κοιμηθεί η μικρή στο κρεβάτι το δικό της, στο δωμάτιό της, και ο μικρός έχει κοιμηθεί μαζί της στο κρεβάτι το δικό μας, στο υπνοδωμάτιο. Και κάποια στιγμή εγώ είμαι στο σαλόνι και κάνω κάτι στο κομπιούτερ που κάτι γράφω και τα λοιπά τώρα για τις δουλειές της δικές μας. Και ακούω το μωρό να κλαίει, μέχρι να προλάβω να διδάσκω. Βλέπω έναν άνθρωπο και τρέχει, πάει έτσι στο υπνοδωμάτιο των παιδιών. Λέω, τι έγινε, μου λένε, όλα καλά, μην. Ακούω το μικρό, κάνει μαμά και τρέχει πίσω. Κάτσε όπως είσαι. Και λέω, ρε, δηλαδή, δεν είναι εύκολα. Καλέ, μην δείχνετε εμένα, μισό λεπτό τον άνθρωπο. Ναι, μου έπεσε το. Δώσ' το μου, το φτιάξω εγώ. Όλα καλά, σε ευχαριστώ. Το βάλω εδώ στην αγκαλίτσα μου, γίναμε. Για καλά. Αυτό είναι σημαντικό, να έχεις τη γυναίκα σου να κάνει πολλά πράγματα. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό, ναι, με το γιατρείο της Δήμητρας. Να ξυπνάει πρωί, να πηγαίνει ευαγγελισμό, μετά γιατρείο, να βλέπει το μικρό. Αυτά είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, και αυτό είναι εμένα που μου αρέσει, ότι η γυναίκα σε στηρίζει. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Και ο άντρας. Αλλιώς θα πώς θα τα καταφέρει. Και ο άντρας. Και ο άντρας. Μια δουλειά όταν μοιράζεται με τους δύο, είτε αυτό είναι μητρότητα και πατρότητα, παιδιά, είναι απόλυτα λογικό ότι χρειάζονται δύο, βγαίνει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι και ένας δεν μπορείς να τα καταφέρεις, έτσι. Μπορείς, απλά είναι πιο δύσκολο, νομίζω. Ισχύει, έχει δυσκολίες. Πώς θα κάτσεις το μαζί, είναι καφέ, τι είναι. Όχι, όχι, έχουμε ένα χώρο ομορφιά στην Γλυφάδα, το Valentine Co. Δεν μου το έχεις στείλει. Ναι, θα σε περιμένω κατά. Και κάνουμε τα πάντα, μανικιούρ, πεντικιούρ, κομμωτήριο, σολάριο, μασάζ, διευθύνσεις προσώπου, τα πάντα, ένας πολυχώρος ομορφιάς. Ναι, θα έρθουμε σίγουρα να σας συναντήσουμε εκεί. Όποτε θέλετε, παιδιά. Αλλά εγώ σας έχω πετύχει κάπου αλλού, μαζί με τη σύζυγο. Γιατί γυμνάζεστε, δεν έχετε σταματήσει. Είσαστε τόσο ενεργοί. Δηλαδή, έρχεται το ένα παιδί. Σας συναντάω, παίζαμε μαζί πάντελ. Έρχεται το δεύτερο παιδί. Είστε ασταμάτητοι. Και παρ' όλα αυτά, ατέλειωτες ώρες με τα παιδιά. Δουλειά, μαγαζί, γυμναστική, σπορ. Πού είναι αυτή η ενέργεια? Μίλησα μια μέρα, μιλάω με τη μάνα μου στο τηλέφωνο. Μου λέει, πού είσαι? Και είχα κάτι δουλειές, λέω, σε πάρω σε λίγο, τρέχω κτλ. Με παίρνει μετά από λίγο, μου λέει, πού είσαι? Το λέω, πάω μια προπόνηση τώρα. Μου λέει, εσύ προλαβαίνεις να πας και προπόνηση? Του λέω, άκου, η γυναίκα μου είναι μικρή. Πρέπει να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Με μας φύγει και κοιτάει αλλού. Καλά, αυτό είναι τρόπο ζωής όντως. Είναι. Πέρα την πλάκα είναι τρόπο ζωής. Δεν τα αφήσαμε την προπόνηση. Είναι και ο πιο φθηνός ψυχολόγος. Αισθάνεσαι ότι κάτι σου λείπει. Πας εκεί, ξεδίνεις, είσαι καλά, όλα καλά. Ναι, άμα το είσαι εσύ, το ξέρεις εσύ αυτό. Εγώ έτσι και σταματήσω, και το ξέρω και για σένα αυτό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ότι έτσι και σταματήσουμε. Ναι, όχι, δεν... Δύο μέρες λες, όχι, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Να σε ρωτήσω κάτι, σου είχε γίνει η πρόταση για το 5x5? Έχει γίνει μια συζήτηση. Πρόταση, ναι, θα το έλεγα, έχει γίνει μια συζήτηση. Ούτε ξέρω τι έχει γίνει με αυτό, να σου πω. Τώρα που το είπες εσύ, το θυμήθηκα. Γιατί τώρα, όπως ξέρεις, τρέχω σε έναν άλλο αγώνα. Τώρα είναι ο Τόνης Φίνος θα το παρουσιάζει το παιχνίδι. Ναι, ούτε το ήξερα. Μακάρι να προλάβεις να παρακολουθήσεις. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, η τηλεόραση σε ενδιαφέρει? Θέλεις να κάνεις κάτι, δηλαδή να ξαναπείς? Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, κατεβαίνω με τον Νίκο Χαρδαλιά για περιφέρεια, ναι, στον νότιο τομέα. Και επειδή το έχω πάρει πάρα πολύ ζεστά αυτό και έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και θέλουμε να γίνουν, και νομίζω ότι ο Νίκος ο Χαρδαλιάς είναι ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος, θα σου πω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το μόνο μου μέλημα αυτό και η μόνη μου προτεραιότητα. Έχει αφοσιωθεί, ναι, τώρα και. Ναι, και καλά. Σκέφτεσαι μία-μία τις μάχες, όπως λέω εγώ. Ναι. Μία-μία τις μάχες, όπως λέω. Μία-μία τις μάχες, και τι θα είναι μία μάχη αυτή. Μεγάλη, και γι' αυτό κιόλας καμιά φορά μου λένε και τι θέλεις να κάνεις μετά και πού θέλεις να είσαι και τι έχεις ζητήσει. Εμένα πάντως μου λείπει τηλεοπτικά, φιλέ. Αυτό σε ευχαριστώ έλεγα. Πολύ με τιμά αυτό. Μου λείπει πάρα πολύ και στην ηθοπλασία και γενικά, που είναι τώρα τη μόδα και γίνεται χαμό, μου λείπει υπερβολικά. Σε ευχαριστώ, αλήθεια. Μ' αρέσει πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Όχι, είναι η αλήθεια. Όχι, δεν κατάλαβες, είναι αλήθεια. Είναι κάτι που συζητούσαμε πριν. Είναι η αλήθεια μου, ξέρεις, εγώ δεν λέω ψέματα, δεν λέω ψέματα. Είσαι γνήσιος. Μου λείπεις πάρα πολύ, φίλε, πραγματικά, γιατί και έχεις γράψει και ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, με το αγάπη σου μαχαιριά και όλα αυτά που έχεις κάνει, μου λείπεις. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνουν εκλογές, αλλά μετά, φίλε, πρέπει να γυρίσεις. Έτσι, πως θέλεις να σε πάρω αγκαλιά. Είδες τι ωραία, είδες τι ωραία. Δεν είναι σαν να είσαι στο καναπέ του σπιτιού σου. Καταρχήν, θέλω να πω κάτι, επειδή με όλους σας, εκτός με σένα που δεν έχουμε γνωστεί λίγο, γνωριζόμαστε αρκετά καιρό, ειδικά με σένα γνωριζόμαστε χρόνια πολλά.
Είναι, νιώθω πολύ. Λες και έχω πραγματικά καλέσει 5 φίλους σπίτι μου. Έλα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι σαν να είμαστε λοιπόν στον καναπέ του σπιτιού μας. Λοιπόν, και πίνουμε το καφεδάκι μας και συζητάμε. Έχεις ζηλέψει κάποιον ρόλο τώρα τελευταία? Δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνεις να δεις. Αλλά αυτό πήγα να σου πω. Κάτι ότι... που έχεις πει και έχεις σε πεθά και λες, αυτό θα μου άρεσε να το κάνω. Θα σου πω κάτι, δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Γενικά όμως βλέπω τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, θα σου πω, ότι έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές, με ωραίες ερμηνείες, με πολύ ωραία cast, με ωραίες σκηνοθεσίες, και νομίζω ότι η ελληνική τηλεόραση έχει ανέβει αρκετά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Παρουσίαση... Δηλαδή, να σου πω κάτι απλό. Ναι. Βλέπουμε κιόλας αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν 2-3... μπορεί και 4 project ελληνικά στο Netflix. Μόνο και μόνο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας και για τα τηλεοπτικά τα προϊόντα μας, αν θέλεις, αλλά και για τη χώρα σαν χώρα. Γιατί, και πέφτουν και χρήματα στις παραγωγές. Δηλαδή δουλεύει κόσμος, γίνονται πλέον εξαιρετικές δουλειές. Ναι. Και τώρα που λες Netflix, είσαι και από τους πρώτους Έλληνες ηθοποιούς που σε είχαμε δει σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού. Έχεις προτάσεις τώρα τελευταία από το εξωτερικό για παραγωγές? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί εγώ είχα φτιάξει ένα network, ένα σύστημα τότε, και ουσιαστικά ζούσα μεταξύ Λος Άντζελες και Αθήνας. Κάτι το οποίο και χωρίς οικογένεια, από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται. Είναι κουραστικό, ναι. Πάρα πολύ. Και οικονομικά βαρύ. Κρατάς 2 σπίτια σε μια πολύ πολύ ακριβή. Ναι. Είναι δύσκολο. Ταξίδι μεγάλο. Ναι, ταξίδι μεγάλο. Μόνο το εισιτήριο ήταν τότε 1.500, τώρα πρέπει να έχει πάει και 2.500, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ πήγαινε ερχόμουν. Τι να σου πω τώρα. Πραγματικά κάποια στιγμή ήξερα το προσωπικό στο αεροπλάνο. Ποια στιούρντες δουλεύει, σε ποιες πτήσεις και τέτοια. Ένα σύλληπτο. Δηλαδή ήμουν κάτι τέτοιο, φέρνει ένα καφέ. Μαγητής, φίλε. Αεροπλάνο τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, για όλα αυτά λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θέλω να σε δω. Πραγματικά εγώ θέλω γιατί... καταρχήν να με δεις στην περιφέρεια τώρα. Θα σε δω περιφέρεια. Θέλω πολύ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν ξέρω, αλλά και να το πούμε κιόλας, γίνεται να κάνεις και τα δύο? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν γίνεται να το κάνεις. Σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα σε αξιοποιήσουν μετά. Τι θέση θα πάρεις, ποιες θα είναι οι ευθύνες σου. Αν ας πούμε εσύ βγεις σύμβουλος και δεν πάρεις κάποια θέση, απλά πρέπει να είσαι σε κάποια συμβούλια και δεν ξέρω εγώ τι, θεωρητικά μπορείς. Ναι. Αν πάρεις μια πιο σοβαρή θέση και θέση ευθύνης, όχι, θα είναι και λάθος για μένα. Και να μπορείς είναι λάθος. Πρέπει να είσαι εκεί, να σε βλέπω έτοιμο να δώσεις, να προσφέρεις. Έχουν δώσει οι άνθρωποι την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους. Δεν μπορείς να ξανικά να μπεις, φεύγω εγώ, κάνω ένα σύριαλ, ας πούμε. Αυτό. Και σε βλέπω έτοιμο να προσφέρεις. Δηλαδή... είμαι και θεωρώ ότι... Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Νίκο, καταρχήν, επειδή... είναι μια περίοδος τώρα γενικά της Ελλάδας που θα μεταμορφωθεί και ειδικά η Αθήνα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Και όπως βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκες και από βασικές αλλαγές. Βλέπουμε τις βροχές, ας πούμε, έχει αλλάξει κλιματικά η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Λέτε. Οπότε πρέπει να δεις πού είναι τα ρέματα, τι δουλειές πρέπει να γίνουν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και θεωρώ πολύ σημαντικό, αν λοιπόν μπεις σε μια τέτοια μάχη, να δώσεις παρόν, να δώσεις τη μάχη σου, να βοηθήσεις όσο μπορεί ο καθένας για να πας λίγο πιο κάτω στην πόλη. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους που να έχουν όρεξη να δουλέψουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Για εμένα μου αρέσει γενικά δουλειά. Που βλέπω ανθρώπους από όλους τους χώρους αυτή τη στιγμή και επιχειρηματίες να θέλουν να μπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί τέτοιους ανθρώπους θέλεις που έχουν κάνει πράγματα, που έχουν στήσει δουλειές, που έχουν δουλέψει με προσωπικό, που μπορούν να ανταπεξέλθουν, να στήσουν κάτι. Σε βλέπω πολύ έτοιμο πάντως, να ξέρεις. Ναι. Και σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Να πάνε όλα πολύ καλά. Γιατί βλέπω ότι έχεις κάνει focus σε αυτό. Ναι, είμαι λίγο σε αυτό, όπως και στην μπάλα, να με τον τριαντάφυλλο έχουμε παίξει μπάλα. Σου εύχομαι την ίδια πόρωση και στα πολιτικά δρόμενα.